από πολύ παλιά ήταν γνωστή ως Ναξία Ακόνη και στην αρχαιότητα δεν χρειάζονταν να ανοίγουν απόπειρες, να ανοίγουν στοές μέσα στο μάρμαρο για να βρίσκουν τη Σμυρίδα. Στην αρχαιότητα, από ό,τι φαίνεται, έπαιρναν τις πέτρες που έβρισκαν στην επιφάνεια, γιατί το πέτρωμα, η Σμυρίδα βρίσκεται και στην επιφάνεια όλων των ασβεστολιθικών πετρωμάτων που υπάρχουν στην περιοχή της ανατολικής πλευράς της Νάξου, από το βουνό Αμόμαξη, που είναι ο κύριος όγκος μαρμάρου που περιέχει μέσα τη Σμυρίδα, μέχρι τα νότια παράλια. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς άρχισε η εξόρυξη με απόπειρες. Πάντως από κάποια εποχή φαίνεται, που δεν μας είναι άγνωστη ακόμα, ίσως από τεκτονικά ρήγματα, ποιος ξέρει πώς, ανακαλύψανε ότι βρίσκεται μέσα στα μάρμαρα και άρχισαν να την εξορίσουν, και φυσικά από αυτά που βρίσκανε τα δείγματα αρχικά προχωρούσαν προς το βάθος. Ο τρόπος εξόρυξης είναι πολύ πρωτόγονος, επειδή είναι σκληρό, όπως είπα προηγουμένα, το ορυκτό. Ένα. Και επειδή δεν σπάει εύκολα λόγω της πρόσμιξης που έχει από άλλα στοιχεία μέσα στη Σμυρίδα, πέρα από το κορούνδιο, και γι' αυτό στην επαφή που υπάρχει ανάμεσα στο μάρμαρο και στη Σμυρίδα ανοίγουν φουρνέλα, βάζουν δυναμίτη και με την δύναμη του δυναμίτη ανατινάζουν το ορυκτό και το παίρνουν. Αυτή είναι εποχιακή δουλειά. Και λέγαμε ότι είναι εποχιακή δουλειά αυτή, δεν είναι. Πριν 15 μέρες ξεκίνησαν να μπουν στα ορυχεία. Μάριος Καραμάνης, στο ντοκιμαντέρ Καυτιάδες της Σμύριδας. Και πάμε στον κύριο Μιχάλη Πάσουλα, τον πρόεδρο σωματείου Σμυριδορυκτών του όρμου του Λιώνα στην Άξο. Καλησπέρα. Έχετε ρίξει βαριά, ε. Μας ακούει. Μας ακούει, κύριε Πάσουλα. Ναι. Γεια σας. Έχετε ρίξει, λέω, βαριά. Πω. Βέβαια. Γιατί η δουλειά γίνεται με πρωτόγνωρα μέσα, είναι ορυχεία μέσα στη γη και δουλεύεται με τα χέρια, με κασμά, με βαριά. Και βάζουν τώρα, βέβαια, είναι οι γεννήτριες που βάζουμε, γιατί πρώτα ήταν τα λιχνάρια. Τα είδαμε. Έχει αλλάξει πέρα από τα λιχνάρια και τις γεννήτριες. Από τα λιχνάρια στις λιγνήτριες, στις γεννήτριες, κάτι στη δουλειά. Τα εργαλεία σου, τα εργαλεία έχει. Κοιτάξτε, το μόνο που κάνουμε στη γεννήτρια και έχουμε φως μέσα, ας πούμε. Ναι. Και υπάρχει και το κομπρεσέρι που τα σπάει καλύτερα. Είναι μακριά και ανοίγουμε τις τρύπες για τα φουρνέλα, ας πούμε. Α. Στα πόσα μέτρα πηγαίνετε κάτω? Κοιτάξτε, είναι πολλά ορυχεία. Υπάρχει ορυχείο το οποίο είναι και 200 μέτρα και 300 μέτρα, ανάλογα το ορυχείο. Και πόσες ώρες είστε εκεί πέρα μέσα? Είναι πάρα πολλά τα ορυχεία, είναι πάνω από 150. Όχι, εσείς πόσες ώρες, λέω, είστε μέσα όταν δουλεύετε, πόσες ώρες δουλεύετε μέσα εκεί? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από την ποσότητα που είναι να βγει. Εμείς ζητάμε, βέβαια, να ανοίγουν από το Μάιο για να έχουμε ασφάλεια, να μην μας πιάσουν οι βροχές. Το παλεύουμε, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πάντα ανοίγουν το Σεπτέμβριο, τα μέση του Σεπτέμβρη. Φέτος πότε ανοίξανε και μέχρι πότε θα δουλεύετε για να συγκεντρώσετε την ποσότητα που απαιτείτε? Φέτος είναι γύρω στις 20 μέρες που έχουν ανοίξει. Μέχρι που να βγει η ποσότητα, αλλά είναι κανονικά, είναι μέχρι τις 30 του Νοέμβρη. Μετά πρέπει να δώσουν κάποια παράταση, αν δεν έχει βγει η ποσότητα που πρέπει να παραδώσουμε στο δημόσιο. Μέχρι που να βγει η ποσότητα, παίρνει κάποια παράταση. Αλλά κανονικά πρέπει το αργότερο 10 Δεκέμβρη να έχει ξεκινήσει και η μεταφορά τη Σμύριδα από τα ορυχεία στις αποθήκες του δημοσίου. Έχει καλά λεφτά, κύριε Πάσουλα? Αυτό, το μεροκάματο, ναι. Πώς βγαίνει? Όχι, δεν πληρώνουμε, δεν πληρώνεται. Ναι. Δεν πληρώνεται, κανένα δεν πληρώνεται. Μόνο για την ασφάλεια είναι. Και η ασφάλεια αυτή είναι τόσο χαμηλές οι εισφορές που να καταλάβετε ότι αυτοί που πήραν συντάξεις τώρα τελευταία ήταν 370. Μη κάποιοι που είχαν κάνει χαρτιά από το πρώτο εξάμηνο. Από το δεύτερο εξάμεινο του 2015 μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2016 πήραμε 215. Καλά, δεν είναι βαρέα, δεν είναι στα βαρέα αυτό? Είναι βαρέα θυγινά, ναι. Αλλά οι εισφορές του δημοσίου είναι πολύ χαμηλές, δυστυχώς. Και επίσης και είναι για 3-4 μήνες το χρόνο. Πώς τα βγάζετε πέρα? Και πόσα άτομα κάνουν αυτή τη δουλειά ακόμη? Με αυτή τη δουλειά ασχολούνται, είναι 6 χωριά που ασχολούνται και είναι περίπου τους 380 εργάτες. Μάλιστα. Και το υπόλοιπο μεροκάματο πώς συμπληρώνεται?
Κοιτάξτε, με αγροτικά, πάνε, δουλεύουν διάφορες δουλειές, όπως μπορούμε. Νοικιάζεται κανένα δωμάτιο το καλοκαίρι. Όχι, δεν έχουμε. Για πολυτέλεια εμείς δεν την έχουμε. Είμαστε ορεινοί. Εκεί κόσμο, μόνο η απείραθος έχει κοντά στις πολυκόσμες, δεν είναι. Ναι, κοιτάξτε, εμείς εκεί είναι η ορεινή νάξο που τέτοια πολυτέλεια δεν υπάρχει να νοικιάσουμε δωμάτια. Ο τουρισμός δεν φτάνει δυστυχώς. Και τον τουρισμό ακόμα τον έχουν έτσι που δεν φτάνει μέχρι την ορεινή νάξο. Πρόεδρε, κόσμος, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, αναγκάζονται να φύγουν προς τα πιο τουριστικά μέρη του νησιού ή φεύγουν εκτός νησιού και προς το εξωτερικό, γιατί δεν έχει δουλειά. Κοιτάξτε, τα χωριά τα δικά μας έχουν αδειάσει, έτσι. Παλιά δουλεύανε πάρα πολύ και έχουν αδειάσει. Για να καταλάβετε τώρα, ένα χωριό το οποίο πριν 10 χρόνια είχε 50 παιδιά, 60 στο δημοτικό, σήμερα έχει 3-4. Βέβαια, άμα δεν έχει μεροκάματο. Πάντως, επειδή είναι μοναδικό αυτό στην Ελλάδα, ως προϊόν, υπάρχει ζήτηση, δεν είναι. Ναι, η Σμύριδα, για να ξέρετε, είναι ένα σπάνιο ορυκτό, το οποίο μόνο στην Τουρκία βγαίνει, αλλά αυτό είναι κατωτέρας ποιότητας από το δικό μας. Εντάξει. Κάνει πολλές χρήσεις, για να καταλάβετε ότι τώρα τελευταία αυτός που γόρασε κάποια ποσότητα γύρω στις 30.000 τόνους, από ό,τι έχουμε πληροφορίες, όχι τόσο είναι στο Ισραήλ για αλεξίσφαιρα. Α, ναι. Για γυλαίκα. Η απορία που έχει έρθει είναι, σε ποιον ανήκουν αυτά τα ορυχεία, ανήκουν στο δημόσιο, ανήκουν στο χωριό, ανήκουν σε κάποια εταιρεία. Δυστυχώς το δημόσιο είναι, εμείς αναγνωρίζουμε μόνο το δημόσιο σαν εργοδότη και μας ασφαλίζει μόνο. Τώρα από εκεί και πέρα την εμπορία, τη μεταφορά, όλα την έχει το δημόσιο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την εξόριξη και να το βγάλουμε το σμυρίγλι στο δρόμο. Μόλις το βγάλουμε στο δρόμο, από εκεί το αναλαμβάνει το ελληνικό δημόσιο. Το μόνο που παίρνουν οι εργάτες είναι ένα επίδομα που δίνουν τώρα, βοήθημα, 900 ευρώ. Αυτό παίρνουν οι σμεριδεργάτες, ας πούμε. Το μόνο βοήθημα που έχουν από οικονομικής πλευράς. Τίποτα άλλο δεν έχουν και τα ένσημα, δηλαδή την ασφάλιση. Ο Γλέζος έρχεται, ο Μανώλης, εκεί στα μέρη. Εντάξει, αυτός είναι από την Απείραθο και έρχεται στην Άξο. Εντάξει, εμείς τώρα, εγώ είμαι από άλλο χωριό. Δεν τον πολύ βλέπω, ας πούμε. Έχει να δώσει το βουνό, κύριε Πάσουλα, κύριε Πρόεδρε, ακόμα. Υπάρχουν αποθέματα. Αποθέμα. Αν υπάρχει. Απόθεμα. Δεν κατάλαβα. Αν υπάρχει ακόμα ψωμί μέσα στο βουνό. Δεν το κατάλαβα. Αν υπάρχουν αποθέματα. Σμύριδα. Υπάρχει σμύριδα μέσα στο βουνό. Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ σμύριδα. Υπάρχει πάρα πολύ σμύριδα. Γίνεται και μια μελέτη τώρα. Γίνεται μια μελέτη η οποία, επειδή η κυβέρνηση είχε κάνει μια πρόταση στο σωματείο μας για συνεταιρισμό. Και γίνεται μια μελέτη, επειδή εμείς είμαστε επιφυλακτικοί. Δεν το βλέπουμε τόσο εύκολο τη στιγμή την οποία δεν υπάρχει υποδομή, η μεταφορά για να έρθει στο λιμάνι στην Άξο στοιχίζει παραπάνω από όσο κάνει η Σμύριδα. Γιατί είναι 35 χιλιόμετρα, 35 με 40 χιλιόμετρα είναι η απόσταση. Δεν υπάρχει εκεί κοντά ένα λιμάνι, δεν υπάρχει καμιά υποδομή που να βοηθάει. Καταλαβαίνετε ότι και γίνεται μια μελέτη, μας είπαν ότι τώρα κοντεύει να τελειώσει, η οποία αυτή η μελέτη θα βλέπει μέσα τι αποθέματα υπάρχουν, πόσο προσωπικό θα δουλεύει. Αν υπάρχει ζήτηση, εμείς βέβαια κάναμε και μία πρόταση στην επιθεώρηση μεταλλείων Νοτιού Ελλάδος, να γίνεται ο διαγωνισμός διεθνές. Θέλει μία μελέτη βιωσιμότητας. Και αν υπάρχει ζήτηση, αν μπορεί να είναι ανοιχτά τα ορυχεία περισσότερο. Κοιτάξτε, ο διαγωνισμός που είναι να αγοράσουν τη Σμύριδα, οι εταιρείες που θέλουν να αγοράσουν τη Σμύριδα, να είναι διεθνές, δηλαδή εκεί να δούμε πραγματικά υπάρχει ζήτηση. Καταλάβατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τους χαιρετισμούς μας, ειδικά σε αυτά τα χωριά, αλλά και σε όλο το νησί. Να είστε καλά. Εντάξει, να είστε καλά. Ελπίζουμε να τα πούμε και από κοντά.